μικρά προσφυγόπουλα από την Περσία και το Αφγανιστάν που ζουν στο νησί μας ένωσαν με τη βοήθεια της μουσικής στον κόσμο, καθώς για μία ακόμα φορά έγιναν ένα με τους ανθρώπους της Κρήτης που ήταν εκεί για να αγκαλιάσουν και αυτοί τους την προσπάθεια. Η μουσική εκδήλωση που δεν άφησε κανέναν από τους θεατές ασυγκίνητο, με τίτλο «Τα παιδιά του Ήλιος τραγουδούν», διοργανώθηκε από την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός με την αρρωγή του Δήμου Μαλεβιζίου και έγινε στην πλατεία του Δημαρχείου στο Γάζι, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα. Ένας κόσμος γεμάτος από αγωνίες, από πιέσεις και αδιέξοδα, μπορεί βλέποντας τα παιδιά να μας στείλει το μήνυμα ότι ο κόσμος ο αυριανός, ο κόσμος των παιδιών δηλαδή, πρέπει να είναι διαφορετικός. Για να είναι διαφορετικός πρέπει εμείς σήμερα να δοκιμάσουμε καινούργια σήματα, καινούργιες νοοτροπίες που θα φέρουν αυτόν τον καινούριο κόσμο. Η εκδήλωση που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη ένταξη στην Ελλάδα δικαιούχων διεθνούς προστασίας» με το ακρονίμιο Ήλιος, σκοπό είχε την καλύτερη ενσωμάτωση των παιδιών στην τοπική κοινωνία. Στη διάρκεια της βραδιάς, τα μικρά προσφυγόπουλα υπό τη διεύθυνση της μουσικού Γιούλης Περβολαράκη ερμήνευσαν ελληνικά και αφγανικά τραγούδια στα ελληνικά και όχι μόνο, στοχεύοντας στην ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων και διαφορετικών μουσικών ακουσμάτων. Μέσω της μουσικής, του αθλητισμού και της κουλτούρας γενικά, ερχόμαστε πολύ πιο κοντά και γινόμαστε ένα. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε σήμερα εδώ. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι αρχών φορέων και συλλόγων της περιοχής, καθώς και μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης από το Ηράκλειο και την Αθήνα. Άλλωστε, το πρόγραμμα Ήλιος προωθεί την ένταξη στην ελληνική κοινωνία των επωφαλούμενων της διεθνούς προστασίας που διαμένουν σε προσωρινές δομές φιλοξενίας. Ο στόχος είναι οι επωφελούμενοι να μπορούν να λειτουργούν ως ανεξάρτητα μέλη της ελληνικής κοινωνίας και για το λόγο αυτό το πρόγραμμα παρέχει μαθήματα ένταξης και στήριξης στην έβρεση στέγης και εργασίας.